Τι κακό ρε, τι τραβάω, φτωχό σου είχα, τι τραβάω, ρε, τι μουρμουράει αυτή η Ελισάβδε, ρε, δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα, ε. Πω, 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 δεν μπορεί να φανταστείς, δηλαδή, τι μου λέγε. Δεν μπορεί να φανταστείς, δεν μπορεί να διανοηθείς, δεν μπορεί να το συλλάβεις, δεν μπορεί να... Δεν μου λες, τι κάνεις τέτοια ώρα. Και μου σπάσε και τα φανάρια του, δεν σε βρώμια, κολλημένη εκεί, στο φανάρι της, τέλος πάντων, δηλαδή, δεν έχω μόνο σπασμένα νεύρα, καταλαβαίνεις, έχω και σπασμένα φανάρια. Το γοράκι, τι γίνεται, γιατί δεν μιλάς, ε, τι έχεις, ε, κατάπιες το μίλι το νερό, ίσως φέγει καμία γάτα τη γλώσσα. Σκέφτομαι. Σκέφτεσαι. Έφτασε η αρχή του τέλους. Ναι, και του τέλους η αρχή. Δεν μου λες συγκολογητή, θα τα παίξουμε τώρα. Καμιά ακόμη να χτύπησες και σε πόκρουσε. Έχεις ένα τσιγάρο. Τσιγάρο. Ναι, κόλλα στο πρόκρουσε το περίπτωρο. Εδώ μέσα, ναι. Ορίστε. Ούτε εγώ κοιμήθηκα απόψε. Α, κατάλαβα. Ομοιοπαθείς, ε. Σε έπληξε η ράνια, ε. Η αγωνία του αντάρτη να παρκάρει. Πώς είπατε. Η αγωνία του αντάρτη να παρκάρει. Αμάν. Αμάν, αμάν. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Χρειαζόμαστε πελάτη. Έχετε για βρίσκο. Λογαγός πυροβολικού Τζόνι Βαβούρας. Διατάχτε. Αχ, πες μου κι άλλα. Λαμβάνω τη τιμή να αναφέρω ότι πρόκειται να πέσω σε κόμμα. Αχ, μην το κάνεις αυτό. Κάνει κακό στις σεξουαλικές επιδόσεις. Τζίνα. Τζίνα, παιδί μου, φώναξε το 166. Κάτι έπαθε ο Γιώργος. Σε παρακαλώ, φώναξε το 166. Ο Γιώργος κάτι έπαθε. Θεέ μου, τι έπαθε ο κύριος Γιώργος. Ας του λέω, παρεστήσεις. Μεγάλες παρεστήσεις. What happened with Babur? Άστον, αυτόν έχει μεσογεία και ανεμία. Ε, δεν μου λες πάλι στριπτής του έκανες. Όχι, αλλά μου έκανα δώρο κάτι κάλτσες και τις δοκίμαζα. Δεν ξέρω, παιδί μου, θα πας ψηλά. Ε. Πας πολύ ψηλά. Τόσο ψηλά που θα σε βλέπουν οι πιλότοι και θα πέφτουν τα αεροπλάνα. Μαγκιά μου, έχετε καμιά αντίρρηση, κύριε Φάνη. Get up, son of the bitch. Διατάξτε. Λοιπόν, πήγαινε γρήγορα και φέρε ένα μπουκάλι ουίσκι και φυστή και αγίνης. Από το κτήμα του Χατζη Παπάρα. Και τρέχει αυτός με τα μαλλιά. Ε. Που δεν τα ξέρω, ρε, τι έπαθε. Καλά, σήμερα την έχει δει φαντάρος. Τι φαντάρος, αφού δεν έχει πάει φαντάρος. Ναι, αλλά πήγε αντάρτης. Αντάρτης του έρωτα. Καλά, δεν είναι γλύκας. Α, μωρή στρίγκλα. Τον τρέλα στο παιδί. Αντάρτη τον έκανες. Ναι, αλλά ντούρο. Μιλάμε για του Παμάρο, αντάρτη της πόλης. Όχι για φλούφλι. Έτσι κάτσε, ρε, και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τι έπεσε δουλειά. Όχι, μα την παίζανε κουλουράδε. Ο Γιώργο, ρε, κάτι έπαθε. Τι έπαθε, ρε. Παρά μιλάει, ούτε μιλάει ούτε λελάει. Γιατρέ μου, το παιδί μου, ούτε μιλάει ούτε λελάει. Τι λε, ρε, καραγκιό. Δεν με μιλάει, Γιώργο, ρε. Δεν με μιλάει, Γιώργο. Όχι, εμένα. Το πρώτο βοηθό ήρθε. Έφερα τα σκιουί. Ουί, ουί, ουί. Α, την υγειά μα. Ελά. Έλα, Ελισάβετ μου, τι κάνει. Υποφέρω σεξουαλικώς. Αυτός ο Φάνης κοιμάται συνέχεια. Ούτε έξω δεν με βγάζει πια. Ο δικός μου σκίζει. Αμπά, τι σκίζει. Χαρτιά, παιδί μου. Γράφει και ξενυχτάει. Γράφει, σκίζει, σκίζει, γράφει. Τι γράφει, δηλαδή. Σενάριο, παιδί μου. Ο άνθρωπος κάνει τέχνη. Α, κάνει όνειρα, δηλαδή, ναι. Ναι, όνειρα. Θερινής νυχτός. Ας, έχω παντρευτεί εθεροβάμωνα. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει ταινία τέχνης. Γνωριμίες έχει. Τι να σου πω. Η πιο μεγάλη γνωριμία του είναι οι τρεις άλλοι, εγώ, εσύ και ο περιπτεράς γειτονιάς.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει? Η μόνη που μπορεί να το βοηθήσει είμαι εγώ, αλλά θέλω να τον παιδέψω λιγάκι. Α, εσύ έτσι, εσύ. Καλά, κούκλα μου. Εντάξει, πάω για ψώνια τώρα. Άντε, τσάω. Αγάπης και εσύ ψώνιο. Καλά, τώρα το έχω δει και πολύ μανιάτικα, ε. Θα κάνω το Γιώργο πρώτη φίρμα. Θα μιλάει γι' αυτόν όλη η Ευρώπη. Καλά, το έχω δει και πολύ μάνατζερ σήμερα. Αυτά παθαίνει πως δεν κοιμάται καλά, εκτός από μένα. Εσύ τι είσαι, δηλαδή, ο Μπάτμαν? Η γλυκιά μου είναι όνικα, ναι, και εγώ κοιμάμαι όρθιος. Καλά, σκέτος καραντάει, ναι. Κουκ φού είναι το άτομο, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κοιμάται, υπόδειγμα πολίτη. Μία, του Αντάρτη, παρκάρι. Πω, το βρήκα. Δεν άπεσε η κρίση. Κοιτάξτε, παιδιά, όπλα, παλάσκες, αναλάβατε. Σενάριο είναι, ρε παιδιά. 10 χρόνια το γράφω, 10 χρόνια το γράφω, το σκίζω, το ξαναγράφω, το ξανασκίζω, το ξαναγράφω. Εσύ Γιώργο, πολύ χαρτί χαλάς. Κάνε λίγο οικονομία, περνάμε οικονομική κρίση τώρα. Λοιπόν, σήμερα βρήκα τον τίτλο και το τέλειωσα. Ο τίτλος είναι «Η αγωνία του Αντάρτη να παρκάρει». Πώς σας φαίνεται, ρε παιδιά? Λοιπόν, έχει σύγχρονο προβληματισμό, ε. Αλλά με το φέρεις να το διαβάσω. Ναι, θα το γιατί φέρω. Μπορεί να είσαι ο σενοριογράφος, αλλά εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, έτσι. Εγώ θα το υλοποιήσω. Και φέρνω να του ρίξω μια ματιά, γιατί υποψιάζομαι ότι έχει κενά. Κοίτα, θα δεις, αγόρασε λίγο στόκο έτσι να τα βουλώσεις. Εγώ να πάρω στόκο, εγώ. Και τι να πάρω στόκο, υδραυλικός. Ναι, υδραυλικός, υδραυλικός της τέχνης, ε. Και εγώ είμαι υδραυλικός και εσύ υδραυλικός. Και αυτός είναι υδραυλικός. Και δεν το πάμε στο εσύ να εισκάσουμε. Πάντως εμένα ο τίτλος μου αρέσει, είναι κάτσι. Τι σ' αρέσει, ρε, γιατί σ' αρέσει, τι καταλαβαίνεις. Μ' αρέσει γιατί πρώτον έχει αντάρτες, δεύτερον έχει παρκάρισμα και τρίτον από το σενάριο φαίνεται ότι έχει αγωνία. Είναι θρίλερ. Μα μ' αρέσει ντεπάλματε. Τώρα μας έστειλε τρε μεγάλε τέρι. Γάτε, γάτε της μεγάλης οθόνης. Εγώ διαβάζω καγέντη σινεμά, Σολδάτο, Διζικυρίκη, Ραφαηλίδη, Ήλο και τα Σταυρόλεξα. Βαριά. Το άτομο είναι συνεφίλ, τελείωσε. Μεγάλος. Το γράφει και στην Νούγια, ε. Κοίτα. Όντως το γράφει. Ζήτω! Τι, ζήτω. Ποιος είναι? Ζήτω νέος ελληνικός κινηματογράφος. Ζήτω! Αγάπη μου, Ρένια, καλά είσαι, κούκλα μου, πως είσαι τίποτα, κανένα οϊσκάκι, κανένα φιστικάκι? Σκασμός ανέραστε, τι είπε. Με είπε τίποτα, παιδιά. Θέλει να πει ότι είσαι τύπος και υπογραμμός. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο Μαναρίας. Ο Ζάχος Μαναρίας. Τι, ποιος Μαναρίας, αυτός ο... με το καλάμι, με... ο Μπούμαν. Όχι, είναι το βοηθό, είναι το σκηνοθέτη, λέει. Το, αυτό με το μυστακάκι, το λεπτό άνθρωπο εκεί. Το... Μάλιστα αυτός, που χρόνια τώρα με λατρεύει, με θαυμάζει, με ποθεί. Στάσου ρε Σιρανιά, δεν καταλαβαίνω. Με τι αφορμή τον θυμήθηκες? Αυτός, παιδί μου, έγινε πρόεδρος στο κέντρο ανθιελληνικού κινηματογράφου. Φοβερό timing! Hey. Έχω ένα σενάριο που σκίζει. Εχθές το τέλειωσα. Το ξέρω ότι έχεις οράματα. Βέβαια, πεθαίνω για την τέχνη. Από μικρός τρελαίνομαι, δηλαδή είναι θέμα ζωής και θανάτου. Μπράβο. Να το κάνω αυτό το πράγμα πριν πεθάνω, να κάνω αυτή την ταινία. Όνειρο το έχω από τη σχολή Σταυράκου ακόμα. Νίνα, απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα. Αμήν. Αυτός είναι ο τίτλος. Όχι, έχω ένα πιο πιασάρικο. Τι? Η αγωνία του Αντάρτη να παρκάρει. Ψώνιο! Το κατάλαβε. Λοιπόν, είναι καταπληκτικός τίτλος. Τι? Έλα, πάμε. Αγάπη μου, νωρίς είναι ακόμα, από τόσο νωρίς, θα πάμε. Τι νωρίς είναι, παιδί μου, ξέρεις τι ουρά περιμένει εκεί πέρα. Εσύ, πάμε, σου λέω. Λοιπόν, καλά, πάμε. Έλα. Παιδιά, γεια σας, ε. Άντε, πάμε στο Μαναρία. Χαιρετισμούς. Καλό δρόμο. Δεν το κατάλαβα, το κατάλαβε. Ότι είναι ψώνιο. Όχι, ρε, τον τίτλο. Όχι. Χαίρετε. Παρακαλώ. Έρχομαι από το Μέγα Αλέξανδρο. Ενδιαφέρον. Σας χρωστάμε λεφτά? Όχι, μάλλον εγώ θα σας χρωστάω, μόλις μου κάνετε αυτό που θέλω. Για να είμαι ειλικρινής, ξέρετε, σας πέρασα για κανένα πλασιέ. Έτσι όπως έχουμε γίνει εδώ μέσα, μπερδευόμαστε. Καθίστε όμως μισό λεπτάκι να τελειώσω ένα πολύ ενδιαφέρον κουτσομπολιό που διαβάζω και θα σας αναγγείλω αμέσως, εντάξει? Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα... Φάνη, να σου πω. Ξεσκέφτηκα. Λέω να τον αφήσουμε τον Γιώργο να το κάνει το όραμα του. Ε. Γιατί ξέρεις, είναι πληγωμένος αυτός και παραπονεμένος. Δηλαδή αυτό το σκέφτεται 10 χρόνια τώρα. Το σκίζει, το γράφει, το ονειρεύεται. Ναι, κοιμάται και ονειρεύεται και βλέπει πως παντρεύεται. Παντρεύεται με μια μικρή που τον κατάντησε μέχρι. Στέλιος Καζατζίδης. Χειροβολή. Τόνι. Κυνηγός Μελισσών. Έχει έρθει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έφερε και το φίδι. Ποιο φίδι, καλέ. Ο Γιώργος Αντάρτης είναι. Έχετε ραντεβού μαζί του, να περάσει ή όχι? Σας παρακαλώ πολύ, Ιντζινέα, καθυστερήστε τον λιγάκι. Βλέπετε ότι έχουμε δουλειά. Κάντε ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις? Ρώτα τον ποιος είναι ο Κουροσάβα.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εδώ μέσα είμαι γραμματέας. Δεν είμαι επεξεγέλασε, εντάξει. Ποιο είναι ο κούρος Σάβας? Ένας κούρος που τον λέγαν Σάβας. Καλά, θα του κάνω το τεστ βαβούρα. Μάι! Πάντως, αλήθεια είναι ότι αυτή η θέση έχει φοβερή ευθύνη. Κάθε φορά που κάθομαι, αισθάνομαι ότι κάθομαι σαν να με ένα κάρβουνα. Αυτό να πεις ήταν και ένα φυσικό επακόλουθο, γιατί μετά την επιτυχία που είχα στο Goodbye Channel, την τρομακτική αυτή επιτυχία, ήταν μοιραίο να αναλάβω τη διεύθυνση του κέντρου κινηματογράφου. Δηλαδή, ποιος να αναλάβω. Κατάλαβες, βέβαια. Είναι αυτή η δύναμη της εξουσίας. Ναι, αλλά το πρόσωπό σου λάμπει. Το μεγαλείο της εξουσίας, Ράνια μου, έχει κάλλος. Πώς να το κάνω. Μεγάλο κάλλος. Για να πάρεις αυτή τη θέση, πρέπει να είσαι μεγάλος κάλλος. Μου αρέσει πολύ το χιούμορ. Ξέρεις, αυτό το κάλλος το λες πολύ ποιητικά. Ακούγεται πολύ γλυκά. Σαν σονάτα του Σοπέν. Ναι, αλλά τώρα που έχεις αναλάβει τόσες ευθύνες, πρέπει να προσέχεις. Μην μου πάθεις τίποτα. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Κουβαλούσα ένα καλάμι σαν τον Μπούμκα. Και άκουγα από τα ακουστικά λόγια. Τελικά καβάλισα το καλάμι και γλίτωσα. Τέρμα πια οι φωνές. Δεν θέλω άλλες φωνές. Ράνια, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Ανήθικη πρόταση. Τώρα με προσβάλλεις, τι ανήθικη πρόταση. Λοιπόν, επειδή εδώ μου κουβαλάνε διάφορα σενάρια με προτάσεις. Ξέρεις, για ταινίες και τα λοιπά. Θέλω εσύ να διαβάζεις τα σενάρια αυτά, αυτές τις προτάσεις και μετά να μου λες τη γνώμη σου. Έχω να σου κάνω κι εγώ μια πρόταση. Είμαι όλος αυτιά. Το βλέπω. Από εδώ είναι ο Γιώργος, σεναριογράφος Ολκής. Σκέτος Κόπολα, με ναι και όχι. Αίσθημα. Προαίσθημα. Αλλά εγώ θα τα λέω, άσε να μιλήσει ο άνθρωπος, τι θα κάνει τη γλάστρα. Τέλος πάντων, πάλι με έριξες. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Μαναρία μου? Ορίστε. Μιλήστε ελεύθερα, γιατί εδώ μέσα είναι ο ναός της τέχνης και πρέπει να ξέρετε ότι μιλάμε μόνο ελεύθερα. Θέλω να εκπληρώσω το όραμά μου. 10 χρόνια βασανίζομαι εσωτερικός. Έχει γράψει ένα σενάριο μπόμπα. Μπορικό. Φεστιβαλικό. Αμερικάνικο. Όχι, ευρωπαϊκό. Δεν πιστεύω τίποτα να γίνει καμιά επιτυχία εμπορική και να σπάσουν ταμεία και να πλακώσει μέσα το λεφούσι και να γίνουμε ξεφτύλα. Κατάλαβες, διότι όσο λιγότεροι θεατές μπουν μέσα στην αίθουσα, τόσο μεγαλύτερη καταξίωση. Έγινε σαφής. Η αγωνία του αντάρτη να παρκάρει. Τι πέρα ο άνθρωπος. Η αγωνία του αντάρτη να παρκάρει, ρε. Τι πας, ρε, καλλιτέχνη τώρα, ρε. Με έστειλες, ρε. Με έκανες αληφίρε τώρα, ρε. Εσύ το σκέφτηκες αυτό μόνος, αυτό το πράγμα, λέει. Και μόνο από αυτό το εγκρίνω, ρε, παιδιά. Κι εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε εσύ, ο Μαναρίας έχει άποψη, έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, το καταλαβαίνεις. Μήπως, κύριε Μαναρία μου, μπορείτε να προβείτε σε μια εκτενέστερη ανάλυση? Δώσε βάση να καταλάβεις. Άμα την ταινία τη δούνε ο προβολατζής, ο ταμίας, οι ταξιθέτριες, η μάνα σου, η θεία σου, ο αδερφός σου, η αδερφή σου, καμιά ξαδέρφη σου, η κουμπάρα σας και καμιά δεκαετία ακολουθή, έχει σκίσει. Καλά, ε. Αυτό είναι μαγεία. Τέτοια φιλοσοφία ούτε ο Πέτρος δεν την έχει. Ποιος είναι ο Πέτρος? Ο Πέτρος είναι ένας που πουλάει καλαμπόκια μέσα από το περίπτερό του. Και να σου πω και το πιο φοβερό. Ρίχτα, ρε μάνα μου, τα ζάρια. Έχει και μια φουφού έξω από το περίπτερο και πουλάει και κάστανα. Μπαίνει, βγαίνει. Παιδί μου, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι ζογκλέρ. Μια στο καλαμπόκι, μια στο κάστανο. Ναι, αλλά γιατί μου το αναφέρεις τώρα αυτό? Μιλάω μεταφορικά. Μία μέσα, μία έξω. Πάμε για διπλή επιτυχία. Και τέχνη και καταξίωση. Πιάνω βαλβάγκρε και βουλέτε και κουραφέξαλα ρε και αυτά. Εδώ αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει τι κάνουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ γράφουμε την ιστορία του σινεμά, του κινηματογράφου. Αυτή τη γράφουμε το αυτή τη στιγμή, ρε. Τέρμα εμπορικός κινηματογράφος. Αυτή τη στιγμή μπαίνει τα φόπλακα, κατάλαβες να πούμε. Θέλουμε να βγάλουμε τα σώψυχα του Έλληνα αυτή τη στιγμή. Μα γι' αυτό μας ονομάζουν, κύριε Μαναρία μου, οι νεκροθάφτες του ελληνικού κινηματογράφου. Να, το είπε ο άνθρωπος, είναι εδώ, ξέρει, ρε. Συγνοούμεθα, ρε. Κατάλαβες να πούμε. Δεν μου λες, Γιώργο, πρωταγωνιστής είναι ο Αντάρτης. Βέβαια. Ναι. Και θα προχωράει. Θα προχωράει μέσα στο λιοπύρι. Θα προχωράει δίπλα στη θάλασσα. Έρημος και μόνος, κύριε Μαναρία μου. Θα προχωράει. Θα προχωράει. Αριστερά και δεξιά ηλουόμενη. Έχω φλά
δηλαδή. Ρε ο άνθρωπος, ρε, ακούτε τι λέει, ρε, ρε, είναι τρομερό, ρε, αυτό το πράγμα. Να έχει σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα, ρε, δηλαδή η μεταφορική αυτή που έχει η μοναξιά του καλλιτέχνη μέσα στο πλήθος. Πόσα θες, ρε, πες μου, πόσα θες, θα δώσω τώρα, ρε, πάρτα, ρε, όλα, πάρτα και αυτή τη στιγμή και φύγε, να πούμε. Πώς να μην το στηρίξω εγώ αυτό το καλλιτέχνη, να πούμε, κατάλαβες, θα σου δώσω όλα τα μέσα, ρε. Όχι μόνο τα μέσα και τα έξω. Βρε και τα μέσα και τα έξω και τα πάνω και τα κάτω και τα αριστερά και τα δεξιά. Να πούμε ό,τι θες από μένα, πάρτα να πούμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε, να σου δώσω το ουρανό μετάστρα. Υπερπαραγωγή το θέλω. Για να σας πω την αλήθεια, κύριε Μαναρία μου, εμένα μου φτάνουν και δεν μου φτάνουν τα 100 τα εκατομμύρια. Γιατί ξέρετε, κάνω ένα εξοχικό στο Δίλεση και το τελειώνω τώρα και έχω φτάσει στα κουφώματα. Καταλαβαίνετε. Κοίταξε, άκουγε. Γιώργο, εμένα πεζά δεν θα μου μιλάς. Τα 100 τα έχεις τώρα, τα έχω ήδη υπογράφω τώρα, αυτά τα κατάλαβες. Εγώ θέλω πουρα τέχνη, πουρα καλά το πάει. Πουρα. Πουρα τέχνη, κατάλαβες, θέλω. Δηλαδή, μέσα με εσώψυχο κάργα. Το θέλω δηλαδή, η ποιότητα να είναι στο φουλ. Να έρθει ο κριτικός να δει την ταινία, κατάλαβες, να μελώσει, να πει το βραβείο πάρτος, το δώσα. Κατάλαβες. Μα καλά, συγγνώμη, δεν θα διαβάσετε πρώτα το σενάριο. Τι λέει ρε Ράνια τάτε, μωρέ, αφού δεν ξέρω γράμματα. Καλλιτέχνης, είναι ό,τι θέλει λέει. Όχι, αν μου δίνατε και άλλα 50 εκατομμύρια, θα μπορούσαμε να πάρουμε το βραβείο του Φεστιβάλ Κανών, για να μην σας πω και του Κάρλο Βιβάρη. Ο άνθρωπος είναι και λίγο δραχμοφωνιάς κάθε τώρα. Γιώργο μου, είπαμε αγόρι μου, αλλά κατάλαβες, βάλε και σε κανένα φράγκο ρε μάστορα. Εδώ κάνουμε συμπαραγωγή, δεν κάνουμε παραγωγή. Με πιάσε, κατάλαβες τι λέω τώρα. Κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν είναι βλάκας. Μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μια απορία, έτσι, να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Έχει μεγάλη σημασία. Ο αντάρτης που παρκάρει. Στην πιτσαρία Ακρόπολης. Καλά ρε, πού είναι η πιτσαρία αυτή και δεν την ξέρω εγώ. Στην Αστόρια. United States of America, New York. Εδώ μιλάμε τώρα, μπλέκεται και στοιχείο ξένο, δηλαδή πάμε για διεθνές πράγματα. Κατάλαβες, δηλαδή μπαίνει το στοιχείο του ελληνισμού της διασποράς μέσα. Δηλαδή είναι μια διφορούμενη σημασία, έχει ένα πράγμα το οποίο περιπλέκεται. Πάμε να βγάλουμε δηλαδή πολλά νοήματα. Το έχω πιάσει το νόημα. Το πιάσες. Το έχω πιάσει το νόημα, μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, άκου να δεις τώρα τι θα κάνουμε. Έτσι, μισό λεπτό για να μπούμε σε μια τάξη. Λοιπόν, ξαμολιέσαι τώρα εσύ. Φεύγεις από εδώ πώς είσαι. Τα 150 έχω υπογράψει τώρα. Να σου δώσω τα συμβόλαια, θα πας από τη γραμματέα. Με εντυπωσιάζεται. Σε εντυπωσιάζω. Κάτσε, παιδί μου, γιατί από την τσέπη μου τα πληρώνω. Να πούμε εδώ, έχουμε τι, εδώ έχουμε. Ξέρεις τι έχουμε εδώ. Έχουμε οργάνωση, έχουμε κομπιούτερ, έχουμε υπολογιστές, έχουμε ψηλικά τζίδικο. Μας πέρασε εδώ μέσα. Εδώ είμαστε ανώτεροι της Κολούμβια. Και ποιος τα πληρώνει. Ποιος τα πληρώνει. Ποιος εγώ θες να τα πληρώνει. Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ποιος θα τα πληρώσει, ο Ντελόρη ή οι τουρίστες. Οι τουρίστες. Πού πας τώρα. Πού πάω, αφήγω. Όχι, μη φεύγεις, κάτσε την λεφτά. Έχουμε να μιλήσουμε για το που θα πούμε τον άνθρωπο, τι θα κάνουμε, να δούμε. Καλά, κάτσε, θα κάτσω λίγο. Πώς θα φύγεις. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Πάω για τα 2 εκατομμύρια. Τα 2 εκατομμύρια, έτσι. Βάλτε τα 2 εκατομμύρια. 150 έχω υπογράψει. Έχω δώσει εντολή, θα δώσω τώρα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαναρία μου. Χάρηκα, καλλιτέχνη μου. Χάρηκα, αγόρι μου. Με κατάλαβε. Είναι. Περάζα. Ξέρετε. Λοιπόν. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα σας, αντάρτης. Κι άλλος. Τι εννοείτε, εγώ είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ νόμιζα ότι σου Άρης. Κάτσε. Απλή συνωνυμία. Πω. Πέρασα μία αγωνία μέχρι να παρκάρω. Τελικά τα καταφέρατε. Όχι. Και τα μάξι, πού είναι τα μάξι, δηλαδή πού παρκάρατε. Το άφησα στη μέση του δρόμου. Θα με συγχωρεί πάρα πολύ, δεν φοβάστε τις συνέπειες της κλίσης. Σε παρακαλώ, καημένε, 3 έχω. Ας πάρει και ένα ο γερανός. 3 έχει ως το πόλο. Σε τι μπορεί να σας φάνουμε χρήσιμοι. Ακούστε, έχω σχολές αλυσίδα. Κυψέλη, Κολονός, Παγκράτη, Κουκουβάωνες, Περιστέρι, Παρίσι. Στη Γαλλία. Όχι ακριβώς, στην Αμερική, Παρίσι, Τέξας. Α, εκεί παρκάρετε άνετα. Πού σου, ρε. Τόσες πολλές σχολές έχει. Και θέλει ασφαλώς καμιά καλή διαφήμιση, έτσι. Στραγκάτη διαφήμιση. Ασφαλώς. Σχολές Αλεξάνδρ, The Great. Καταπληκτικό. Δηλαδή, αρχαία ελληνική φιλολογία. Τι. Ότι εννοεί ο Γιώργος, κύριε Αντάρτη, ο Γιώργος είναι ο στενογράφος της εταιρείας, δηλαδή μια ιδιοφύση. Εννοεί, δηλαδή, η σχολή αυτή, η περιβόητη σχολή Αλεξάνδρ. Αλεξάνδρ, δεν είπατε. Τι διδάσκει, δηλαδή, οι σπουδαστές τι σπουδάζουν. Υδραυλικά. Υδραυλικά. Όχι ακριβώς, παρά υδραυλικά. Μένω άφωνος. Με το δίκιο του, διότι οι σχολές είναι δική μου πατέντα.
Οι μαθητές μου διδάσκονται το πώς να χαλάνε τα υδραυλικά ώστε να πηγαίνουν μετά κάποιοι άλλοι και να τα ξαναφτιάχνουν. Ούτω πώς να κινείται το πράγμα. Διδάσκεται πάσης φύσεως υδραυλικά, έτσι. Από υδραυλικά αυτοκινήτων μέχρι και πόμολα. Γι' αυτό και δουλεύουν νύχτα. Μπουκαδόρ δηλαδή. Α, σε παρακαλώ, εσύ ή πολύ κόντρα μου πας ή δεν με πιάνεις. Ο μπουκαδόρος μάστορα ληστεύει. Ο παράϊδραυλικός χαλάει, ώστε μετά να πηγαίνει ο κανονικός υδραυλικός και να το φτιάχνει. Ούτω πώς κινείται η ελληνική οικονομία. Κατά το γνωστόν λεγόμενον, ράβε ξύλωνε. Ειλικρινά μένω κατάπληκτος από την λαϊκή σοφία. Τσιμπάτε λοιπόν εσείς το παραδάκι, μου κάνετε εμένα τη ρεκλαμίτσα μου, κάνω εγώ τη δουλειά μου, κάνετε κι εσείς τη δική σας. Ο Περέδι, δείξε. Μείνετε ήσυχος, κυρία Αντάρτη. Η εταιρεία μας, αυτή την οποία αντιπροσωπεύουμε επαξίως και ο Τέρι, ο Γιώργος και εγώ, και η οποία συναγωνίζεται και άλλες πολυεθνικές και σύντομα θα ενταχθεί στο γκρουπ των μεγάλων εταιριών διαφημιστικών, είναι εις θέση μέσα σε 3 λεπτά κυριολεκτικά να την κάρει τη σχολή σας. Δηλαδή, μιλάμε για μια εταιρεία που δράσει αστραπιαία και η οποία με την οργάνωση και την μηχανογραφική υπηρεσία την οποία διαθέτει, με τον Γιάννη τον βοηθό, το οποίο τρέχει και κρακτοποιεί τον κομπιούτερ και βάζει τις δισκέτες προελεύσεως σαν κριτικής. Δεν θα σας συντρίψω. Ο Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο. Φράνια, τι συμβαίνει, ταραγμένη μου φαίνεσαι ή κάνω λάθος? Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Ψάχνω επιγόντως υδραυλικό και δεν βρίσκω. Πω, παιδιά, αυτό είναι ένα καταπληκτικό θέμα για ψυχόδραμα. Έχει εσωτερικές διαστάσεις. Παιδί μου, έσπασε το καζανάκι και έχει πλημμυρίσει το σπίτι. Έχω κάτι νεύρα που σκοτώνω άνθρωπο. Α, σας παρακαλώ, κυρία μου, μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ για σας. Σας παρακαλώ, κύριε. Εσείς, κύριε, με ποια ιδιότητα μου μιλάτε? Ράνια μου, με την ιδιότητα του πελάτη. Και ο πελάτης, Ράνια, έχει πάντα δίκιο. Και όχι μόνον, κυρία μου, να σας συστηθώ. Γεώργιος Αντάρτης, καθηγητής υδραυλικής. Δηλαδή, είστε κανονικός υδραυλικός? Και μάλιστα με μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν το βρίσκετε αρκετά συναρπαστικό? Κοίτα, καμάκι ο άνθρωπος, ε. Μάστερ στο καμάκι, δηλαδή. Μη δίνει σημασία, εμείς στη δουλειά μας. Δηλαδή, στον ουρανό σας γύρευα και στη γη σας βρήκα. Και δεν είναι μόνο ένα απλό διαφημιστικό γραφείο, είναι γραφείο των θαυμάτων, ε. Θέλει να πει δηλαδή ο αξιότιμος συνάδελφος ότι η εταιρεία μας κάνει θαύματα, αγαπητέ. Ό,τι δεν βρίσκεις πουθενά, λέει, και πνίγεσαι, το βρίσκεις εδώ. Γίνεται εδώ, δηλαδή, καταλάβετε. Δηλαδή, θα μου επισκευάσετε τη βλάβη? Είστε κανονικός υδραυλικός? Δεν το πιστεύω. Ούτε κι εγώ, κυρία μου. Το πρόβλημά σας έχει ήδη λυθεί. Τότε μπορώ να σας απαγάγω. Μα το ρωτάτε. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ. Ψτε, με τη διαφήμιση τι έγινε? Α, θα τη φτιάξω και αυτήν. Όχι, αυτή θα τη φτιάξουμε εμείς. Είναι δικιά μας δουλειά. Πελατεία να φέρει, πελατεία. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ είμαι εδώ και το πορτοφόλι μου μαζί σας. Γρήγορα, πάμε γρήγορα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, γιατί ανησυχείτε, αφού σας είπα εγώ είμαι εδώ. Ναι, αλλά εγώ σας θέλω στο πατάρι. Στο πατάρι, στο πατάρι. Και κλείσε το πατάρι. Για μια στιγμή τρόμαξα και θα το χάναμε από πελάτη, ε. Τι ωραία τώρα, τη γοητεία που διαθέτει η εταιρεία μας. Είναι εδώ τώρα, σε παρακαλώ πάρα. Είμαστε η εταιρεία τώρα. Καλά, ρε, έχω γράψει ένα καταπληκτικό σενάριο. Νομίζω είναι το καλύτερο μου σενάριο. Η αγωνία του Αντάρτη να παρκάρει. Δεν μπορεί να μην εγκριθεί εδώ που εγκρίνουν κάθε μέρα του κόσμου τις πατάτες εγκρίνουνε. Καλά ρε παιδάκι μου, σου λέω, οι άνθρωποι μόνο που ακούσανε τον τίτλο πάθανε πλάκα και το περάσανε. Ο Αντάρτης που είναι, Ράνια, που τον άφησες? Στο πατάρι τον άφησα. Μάλιστα. Κάπρικον, παρακαλώ, λέγεται. Ο Ζάχος Μαναρίας. Ο Ζάχος. Φέρτο, φέρτο. Ναι, έλα Ζάχο μου, τι κάνεις? Τι έγινε με το σενάριο? Ενεκρίθη. Ο Θεέ μου, είσαι απίθανος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε θα ξαναβρεθούμε? Στο άλλο σενάριο. Γεια σου, Ζάχο μου, φιλάκια. Πω, πω, καταπληκτικό, παιδιά! Καταπληκτικό! Πάω να διαβάσω μέσα στα παιδιά! Πάω να διαβάσω το σενάριο μέσα στα παιδιά! Κι εγώ ας πάω στον Αντάρτη μου. Είναι νύχτα το 1944. Ο Αντάρτης προχωράει μόνος του, χωρίς το όπλο. Γιατί? Του το φάγε ένας λύκος. Το όπλο? Το πέρασε για ξηρά τροφή. Πίσω του το κυνηγάνε οι αντίπαλοι. Αυτός προχωράει, προχωράει μόνος του στην Εθνική Οδό. Ποια στάσου, Γιώργο, Εθνική Οδό το 1944. Ποιητική αδεία, ρε. Σινεμά κάνουμε. Σινεμά. Ευχαριστώ.
ξαφνικά βλέπει ένα αυτοκίνητο. Θυσιάζει και είναι μία Mercedes μαύρη. Πιο εκεί, δίπλα από το αυτοκίνητο, ένα ζευγάρι φιλιέται. Φιλιέται, αχ, πως μ' αρέσει. Ο ήρωας προχωράει προς τη Mercedes. Ακόμα περπατάει. Ναι. Και μόλις φτάνει και πάει να προσπεράσει, έρχεται ένα απόσπασμα από Γερμανούς. Σταματάει και κοιτάει τον ουρανό, τα αστέρια. Του πιάνει ένα παράπονο και λέει το ποίημα που μάθε μικρός, που το είχε μάθει ο παππούς του, ο Μακεδονομάχος. Ποιο ποίημα? Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα του Θεού τα πράγματα. Πιστεύεις στον Θεό? Μόνο σε δύσκολες στιγμές. Είναι κομμουνιστής? Όχι, την έχει ψηλιαστεί τη φάβα, αλλά αντάρτης είναι. Τι δουλειά κάνει? Υδραυλικός. Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Κοιτάζει να ξεφύγει, μπαίνει στα μάξι, κάνει τα κόλπα, το παίρνει και φεύγει. Σιγά σιγά προσπερνάει τους Γερμανούς και μπαίνει στη Λαμία. Μπράβο, Γιώργο. Το ακούω και να τριχιάζω, μυρίζει τέχνη. Ψάχνει να βρει το σύνδεσμο. Μια γυναικάρα κουκλάρα. Άρα και δεσμός και σύνδεσμος. Ακριβώς. Αλλά δεν βρίσκει μέρος να παρκάρει, γυρίζει τα στενά, τις πλατείες, τις εκκλησίες, τίποτα. Α, τον κακομύρι. Βγαίνει στην Εθνική για Θεσσαλονίκη και οδηγάει, οδηγάει, οδηγάει. Άλλη γκόμενα στη Θεσσαλονίκη? Αυτή τη φορά δύο και μένει και από λάστιχο. Βγαίνει έξω να αλλάξει το λάστιχο, αλλά δεν βρίσκει το γρίλο. Και τι κάνει τώρα, παίρνει τηλέφωνο την ΕΛΠΑ? Το παίρνει με τα πόδια. Του τη δίνει, περπατάει μέσα στο κέντρο του δρόμου. Σιγά σιγά και βλέπει τα τοπία στην ομίχλη. Βλέπει πελαρχούς, βλέπει κυνηγούς, μελισσοκόμους. Μέχρι που το σταματάνε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Αριστούργημα. Εγώ λέω πάντως, αν δεν παρκάρει, να φρικάρει. Βλέπει μια γερμανική περίπολο. Βγαίνει από το αυτοκίνητο, βλέπει ένα λεωφορείο, πηδάει μέσα. Και γυρίζει στην Αθήνα. Ευτυχώς γλίτωσε από τον ποδαρόδρομο. Όχι ακόμα. Μέσα στο λεωφορείο βλέπει ένα χαφιέ. Πηδάει και ξαναπερπατάει προς την Αθήνα. Μπρος πίσω. Αυτό στο μπάσκετ είναι φάουλ. Γιατί, ε? Γιατί είναι γενναίος. Είναι ο γενναίος του Βορρά. Εκεί που περπατάει, βλέπει ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο σταματάει. Βγαίνει ένας κύριος. Και τον παίρνει το στόπ. Όχι. Του λέει, έχασα την κόρη μου. Την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Εκείνος φοβάται. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Μα δεν έχει έρωτα. Έχει παρακάτω. Πού? Στη γραμμή. Όταν τον έχουν στήσει οι Γερμανοί στα 3 μέτρα. Γυρίζει, βλέπει μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Εκείνη τον κοιτάει στα μάτια και του λέει, είσαι του Ελλάς? Και αυτός τι απαντάει? Έκανα αίτηση στην αστυνομία, αλλά δεν με πήραν στον Ελλάς. Της πιάνει το χέρι. Εμφανίζεται ένας Γερμανός στρατηγός με ένα μεταφραστή. Ωραίο, ωραίο. Ο στρατηγός ή ο μεταφραστής? Φοβερή σημειολογία, ε. Σκέτος Μίκλος Γιαντσό. Και για συνέχεια, και πού πάνε? Προσπαθούν να πάνε στο σπίτι της θείας της, αλλά δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Κάθονται στα μάξι και φιλιούνται. Μέχρι το βράδυ. Δείχνω το φεγγάρι και τέλος. Λοιπόν, ακούω. Αγόρι μου, θες αγόρι μου, πήγαινε στο σπίτι γιατί δεν ξέρεις σε περιμένει. Γιατί πολύ αργή η γυναίκα σου με τον αντάρτη. Και δεν σας άρεσε, παιδιά? Τι λέτε, παιδιά? Εγώ, Γιώργο, λέω να φτιάξεις έτσι ένα βίντεο κλιπ σούλης και να βάλεις και ροκ μουσική. Τι βίντεο κλιπ, ρε τέρε, τώρα τόση ώρα διαβάζω ένα αριστούργημα. Και εσύ μου λες τώρα για βίντεο κλιπ, μιλάς για διαφήμιση. Εδώ μιλάμε για σούπερ έκφραση. Είμαι εσύ, φίλτατε, Γιώργο, ποιο σούπερ διαφήμιση δεν είναι τέχνη? Ε, είναι υπερτάτη των τεχνών, είναι η βασίλισσα της κουλτούρας. Καλέ, καλέ, αυτός δεν είναι υδραυλικός, είναι αρτίστας, καλλιτέχνης. Οι υδραυλικοί κύριοι είναι ο αυτοκράτορ της κουλτούρας. Και εδώ σημασία δεν έχει τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις. Καλά, με τη διαφήμιση τι θα κάνουμε? Λοιπόν, παιδί μου, κάνε ένα σενάριο, μετά το κάνουμε βίντεο κλιπ. Εντάξει, κατάλαβες, εντάξει, μην είσαι. Εδώ μέσα δεν είναι διαφημιστικό γραφείο. Εδώ μέσα είναι φιλοσοφική σχολή. Εγώ την ταινία θα την γυρίσω. Θα την γυρίσω, θα την πάω στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ και θα πάρω και το πρωτοβραβείο. Με συγχωρείτε, για ποια ταινία μιλάμε? Για την ταινία Η Αγωνία του Αντάρτη να παρκάρει, κύριε. Με την αγωνία τη δικιά μου θα εκφραστείς που έχω αφήσει τη Mercedes μου μέσα στη μέση του δρόμου. Τι λένε, παιδιά, το άτομο? Αυτό που άκουσες και τον λένε και Αντάρτη. Ναι, και βιάζομαι. Έχεις τέτοια αγωνία? Ναι, και βιάζομαι. Αυτή την αγωνία θα την καταξιώσει η τέχνη. Θα συγκλονιστεί η παγκοσμιότητα, κύριοι.
Το σύμπαν! Το σύμπαν! Εγώ προσωπικώς θέλω να συγκλονιστεί το Περιστέρι και ο Κολωνός. Λοιπόν, κύριοι, ξεκινάμε για το αριστούργημα! Χαίρετε! Προτείνω ο Γιώργος να γράψει και το σενάριο της διαφήμισης. Α, συμφωνώ απολύτως. Δεν γίνεται. Θα γίνει πολύ απλά. Πώς? Θα πάρουμε σκηνές από το αριστούργημα του Αντάρτη και θα τις βάλουμε στις σχολές του Αντάρτη. Αδύνατον! Έλα, γόρι μου, τώρα τηλεόραση κάνουμε. Μα μου θίγεται το αριστούργημα! Τι θα είναι αριστούργημα? Θα έρθει ο Αντάρτης στην Αθήνα, θα παρκάρει και θα πάει στη σχολή του Αντάρτη, στη σχολή παραϊδραυλικών επαγγελμάτων. Φοβερό, ρε! Με ένα σμπάρο διατριβάνια, πράγματα! Και τέχνη και διαφήμιση. Διότι και Τόνι μου και διαφήμιση δεν είναι τέχνη. Τέχνη και διαφήμιση. Σαφώς. Άρα ουδε μία διαφορά. Ουδε μία. Ζήτω ο νέος ελληνικός κινηματογράφος. Ζήτω! Oh,